Η 44χρονη νοσηλεύτρια Τερέσα Ρομέρο, ο πρώτος άνθρωπος που μολύνθηκε από τον ιό εκτός Αφρικής, δεν είναι πλέον φορέας του έμπολα, έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα τριών τεστ. Αναμένονται επαναληπτικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί ότι η γυναίκα που νοσηλεύεται σε καραντίνα από τις 6 Οκτωβρίου νίκησε το θανατηφόρο ιό. Υπό παρακολούθηση βρίσκονται ακόμη 14 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της, ανάμεσά τους και ο σύζυγός της. Κανείς όμως μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα. I'm very happy because Teresa has overcome this disease. Σύμφωνα με τις ισπανικές υγειονομικές αρχές, την νοσηλεύτρια έγινε μετάγγιση αίματος από καθολική καλόγρια που προσβλήθηκε από τον ιό, αλλά στη συνέχεια ανέπτυξε αντισώματα και νίκησε τον έμπολα. I spoke to her. She's spectacular. We started crying and laughing. And she's ready to leave the hospital. Η εξάπλωση του έμπολα έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Μια πτήση της Air France με προορισμό το Κονακρί της Γουινέας ακυρώθηκε εξαιτίας του εντοπισμού ύποπτου κρούσματος, ενώ οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να ξεκινήσουν ελέγχους με θερμικές κάμερες στα αεροδρόμια της χώρας, με έμφαση στους επιβάτες από πτήσεις χωρών της Δυτικής Αφρικής. Την ίδια ώρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στο Λουξεμβούργο για να συντονίσουν τις κινήσεις στη μάχη κατά του έμπολα.